Τιμάμε σήμερα την εξέγερση των κολλήγων αγροτών εδώ στο Κιλελέρ, στον χώρο του μνημείου. Για μας το Κιλελέρ περιέχει διαχρονικά μηνύματα. Δεν είναι μια μουσιακή και επιτυχιακή εκδήλωση, αλλά είναι ο καθημερινός μας αγώνας και για να παράγουμε και για να μπορούμε να έχουμε ένα εισόδημα και να μένουμε στα χωριά μας. Αλλά είναι ο καθημερινός αγώνας και τα διδάγματά του είναι ότι θα πρέπει μέσα από τους αγώνες μας, μέσα από τις κινητοποιήσεις μας, με τη μαζική συμμετοχή μας, και αυτό φαίνεται και σήμερα με αυτή την συμβολική αλλά και μαζική ταυτόχρονα συμμετοχή του τρακτέρ, ότι συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Αύριο έχουμε τη συνάντηση των Θεσσαλών Αγροτών της Αντιπροσωπείας με τον Πρωθυπουργό, στο οποίο θα θέσουμε τα θέματα της Θεσσαλίας που έχει καταστραφεί από τις πλημμύρες, και περιμένουμε λύσεις και απαντήσεις, περιμένουμε χρονοδιάγραμμα, περιμένουμε να ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήματα. Στέλνουμε σήμερα το μήνυμα από το Κιλελέρ, ένα μήνυμα εξέγερσης, ένα μήνυμα αντίστασης, ένα μήνυμα αντεπίθεσης και ανυπακοής, ότι μπορούμε με τη δύναμή μας και τους αγώνες μας να έχουμε αποτελέσματα, να ανατρέπουμε πολιτικές που μας οδηγούν στο ξεκλείδισμα, όπως είναι και η νέα ΚΑΠ, η οποία είναι η χειρότερη ΚΑΠ που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, και μπορούμε μέσα από αυτή την κινητοποίηση να στείλουμε και το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι η ενόψη της αυριανής συνάντησης χρειάζεται αυτή τη φορά να δώσει λύσεις.